Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στην έναρξη της εκπομπής 8 και 15 πρώτα λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα και με το Σάλτ, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και με την ανακοίνωση των μέτρων άρχισε η μουρμούρα ξανά, μία από τα ίδια. Ο κυριότερος λόγος που ήθελα να έχουμε σήμερα στη συνέντευξη είναι να απαντήσω σε όλα αυτά τα οποία λέτε. Ναι. Τα οποία είναι πολύ ωραία, ακούγονται πολύ ωραία, έχουν μία λογική συγκροτημένη, αλλά η θεωρία από την πράξη απέχει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παραθέστε τα επιχείρηματά σας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έλεγε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τώρα. Τώρα είναι αργά. Τότε. Ωραία, τώρα. Πίσω το χρόνο δεν πάει κανένα ή άλλο. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο στέλνε, την ώρα που είχαμε όλα τα εμβόλια, λέω το δικό σου επιχείρημα, λέγαμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ωραία. Έχει λοιπόν στα σώματα ασφαλεία και στου αστυνομικού 40% σήμερα ανεμβολία του. Από αυτού θα του έβγαζε στη διαθεσιμότητα. Είδαμε από του γιατρού τι έγινε. Δεν σταμάτησε η διαθεσιμότητα τη ανεμβολία του. Μέχρι σήμερα στη διαθεσιμότητα παραμένουν 6.000 υγειονομικοί γιατροί. Και νοσηλευτέ και λοιπόν προσωπικό. Ούτε έχουν παράσει δύο μήνε χωρί μισθό, ούτε ένα δεν έχει πάει να εμβολιαστεί. Πολύ ωραία λοιπόν. Αντέχει να λειτουργεί το κράτο, κύριε Πρωτοσάλτε, με 40.000 λιγότερου αστυνομικού. Αντέχει να ζει χωρί μισθό πόσο καιρό ένα εργαζόμενο. Φαντάζει την άλλη μέρα αν είχαμε του πρώτου φόνου και τις πρώτες εγκληματικές δράσεις από την έλλειψη αστυνόμευσης, τι θα έπρεπε να πείτε εσείς στο ραδιόφωνο. Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι ωραία τα λέτε στο μικρόφωνο και εγώ ξέρω ότι είμαι φανατικός ακροατής πέραν της φιλίας μας προσωπικής. Είμαι και ακροατής. Σας λέω για να το ξέρετε όμως, μήπως χαμηλώσω και λίγο την κριτική σας. Η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη διαφορά. Ο Ντράγκη είναι ο μόνος πρωθυπουργός στην Ευρώπη που έβαλε πραγματικά υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι. Γιατί από κάτω όλες οι δυνάμεις που τον στηρίζουν, από την αριστερά έως την δεξιά, τον στηρίζουν. Μπράβο. Πρώτον, διότι λόγω του Μπέργαμο είχε τεράστιο κοινωνικό κονσένσους, όλα τα συνδικάτα βγήκαν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Εδώ όλα τα συνδικάτα έχουν βγει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Θα θεωρείται δηλαδή η μη υπακοή στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και κάποιο αντίσταση στην κυβέρνηση, κάποιο αντιπολίτευση. Ακούστε με ένα επιχείρημα που δεν το είπα. Με τη σειρά. Με τη σειρά, όχι, το ίδιο, σε αυτό, στην ίδια κατηγορία είμαι. Και τελευταίο. Ναι. Ο Ντράγκη το έκανε πότε, όταν είχαν περάσει οι εμβολιασμοί στην Ιταλία το 80%. Όταν δηλαδή το ποσοστό των μη εμβολιασμένων συμπολιτών ήταν ήδη μικρό. Άρα προσπάθησε να πιέσει το τελευταίο κομμάτι. Το πιο δύσκολο, αν θέλετε, μια κοινωνία που δεν εμβολιαζόταν. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό σήμερα είναι 30-35%. Ένα επιχείρημα που δεν είπα προηγουμένως. Να καταλάβουμε ότι αυτό που λέτε ακούγεται ωραία στο ραδιόφωνο δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ένα τελευταίο επιχείρημα προτού, μάλλον στην ίδια κατηγορία. Εννοείται ότι προτού να πάμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, φαντάζομαι ότι θα καλούσε ο Πρωθυπουργός όλη την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, λέγοντας: εγώ θα προτείνω υποχρεωτικό εμβολιασμό, γιατί θα έχουμε μπροστά μας συνέχεια ζητήματα. Παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Να τους ακούσουμε. Προφανώς δεν θα έλεγε. Αν είχε τοποθετηθεί τότε ο κύριος Τσίπρας, δεν θα μας έλεγε σήμερα για πρόταση κοινής αποδοχής για ιατρική επιτροπή. Δεν ξέρετε ότι ο κύριος Τσίπρας καταψήφισε την τροπολογία του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Το κατάλαβα. Με πιο εμφαντικό τρόπο, κύριε Υπουργέ. Προσπαθώ να πω ότι έχουμε τέσσερις πολίτες που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό δεν ξέρω πώς θα μας πάει. Μία έδειλε. Ο κύριος Τσίπρας που καταψήφισε την τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σήμερα μιλάει για την επιτροπή κοινής αποδοχής. Η κοινωνία δεν το ξέρει εμφαντικά, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Το κατάλαβα. Εσείς και εγώ τα ξέρουμε, αλλά η κοινωνία δεν τα γνωρίζει. Να τα ξανακούσει. Άρα, άλλη λοιπόν, μια φορά. Πάμε πάλι από τη σειρά. Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε ένα 40% του πληθυσμού δεν γίνεται. Χωρίς να ασκήσεις βία. Βία εμείς δεν πρέπει. Όχι, δεν θέλω να ασκήσει κανείς βία. Όχι, εγώ δεν είπα για βία. Με συγχωρείτε. Το λέω γιατί το λέτε πολύ εύκολα στο ραδιόφωνο και κάνετε λάθος. Δεν γίνεται. Αν έχετε κάποια καλύτερη, δεν ευχαριστώ. Ωραία. Θα ζούμε λοιπόν, άρα προσέξτε τότε. Εάν το 40% των συμπολιτών μας δεν πιστεύουν στην επιστήμη, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί έτσι είναι οι κοινωνίες, κύριε Πρωτοσάλτε. Άρα η κυβέρνηση θα απολογείται. Οι κοινωνίες είναι ένα συνασπισμό διαφορετικών ανθρώπων. Κύριε Υπουργέ, άρα η κυβέρνηση θα απολογείται. Γιατί δεν έχει νοσοκομεία. Θα κάνει το καλύτερο που γίνεται στη χώρα μας. Θα απολογείται. Γιατί δεν έχει νοσοκομεία. Γιατί δεν έχει ΜΕΘ. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θα απολογείται. Γιατί δεν έχει νοσοκομεία. Δεν έχει ΜΕΘ. Δεν έχει νοσοκομεία. Σε κανέναν. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου απολογούμενο, ούτε βγήκα για να σε απολογηθώ. Βγήκα για να σε εξηγήσω.
Λοιπόν, ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν μπορούσε να γίνει για την πανδημία στην Ελλάδα, το έχει κάνει. Α, και πάμε τώρα, επειδή σας... Δεν θέλω, δεν θέλω να φωνάζουμε, ούτε να σας εκνευρίζω. Λοιπόν. Απλώς επειδή σας ακούω. Ναι. Πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τους καταστηματάρχες. Μπράβο, όχι, και εγώ δεν θέλω ένταση. Εγώ θέλω απλώς να καταλάβω τι θα κάνουμε με αυτούς τους 4, τους 10 συμπολίτες μας. Πάμε τώρα. Αυτό που θα κάνουμε, θα σου πω τι θα κάνουμε. Ωραία. Χθες ξεκινήσαμε μία δέσμη μέτρων. Μάλιστα. Τι λένε τα μέτρα αυτά? Λένε δύο βασικά πράγματα. Ότι κύριε είσαι ανεμβολιαστός, δεν πείθεσαι. Σου έχουμε φέρει τους γιατρούς να σου πούνε ότι κινδυνεύεις. Σου έχουμε κάνει σποτ στην τηλεόραση. Σου έχουμε φτιάξει ειδικά κέντρα για να πας εύκολα εμβολιαστεί. Σου έχουμε δει το εμβόλιο τζάμπα, δεν θες. Αν μου επιτρέπετε, το 14% του 7% που δεν θέλει να εμβολιαστεί καθόλου θέλει παραπάνω ενημέρωση. Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό. Τι να σας πω, το λέει πάντως. Το λέει η δημοσκόπηση. Δεν μπορεί να λέει θέλει. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω είναι πια θέση με ενημέρωση. Είναι σχεδόν κωμικό σε μια Ελλάδα που όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, η Βουλή, τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι καλλιτέχνες, όλοι μιλάνε για την πανδημία. Κάποιος δεν έχει καταλάβει. Δεν το πιστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Τι λέει η κυβέρνηση, λέει. Είσαι ανεμβολιαστός, κύριε. Μάλιστα. Αφού επιλέγεις να είσαι ανεμβολιαστός, θα πρέπει να μας εξασφαλίσεις ότι δεν είσαι ασθενής. Για να συνεχίσεις να συμμετέχεις στην κοινωνική δραστηριότητα. Δεν είσαι φορέας. Γιατί το πρόβλημα με την ασθένεια αυτή είναι ότι μπορεί να είσαι φορέας και να μην το ξέρεις. Άρα λοιπόν, θα κάνεις 3 φορές την εβδομάδα τεστ, 3 με την 7 είναι εβδομάδα, 2 στον εργαζόμενο που είναι η πενθήμερη. Πολύ ωραία, είσαι 48 ώρων, για να μπορείς να πηγαίνεις στο μαγαζί να ψωνίσεις τα ρούχα σου, στο εστιατόριο να φας έξω, στον εξωτερικό χώρο μιλάω, όχι τον εσωτερικό. Θα πω γιατί, αν θέλετε να ρωτήσετε για τον εξωτερικό. Για τους μπουσαμάδες θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε ανεμβολίαστε, μάλιστα, είσαι ανεμβολίαστος, δικαίωμά σου θα κάνουμε το σώμα σου, τα έχουμε εξηγήσει, μιλάμε τα ίδια, αλλά δικαίωμα και της κοινωνίας να ξέρει ότι δεν θα διασπείρεις τον ιό. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, θα κάνεις 3 φορές την εβδομάδα rapid test. Ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος θα το ελέγχει αυτό. Με γεια σου, με χαρά σου. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος θα το ελέγχει αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι ποτέ δυνατόν να φτιάξεις ένα ελεκτικό μηχανισμό που θα λειτουργεί στο 100%? Και δει σε κάποιον που θέλει να σου κοροϊδέψει. Να σου πω ένα παράδειγμα πρακτικό. Δεν μου αρέσει τα πρακτικά παραδείγματα. Εμεί μιλάτε θεωρητικά στο ραδιόφωνο. Δεν μιλάω θεωρητικά καθόλου. Πάμε λοιπόν στο πρακτικό. Ναι. Έχουμε προχθές μια καταγγελία για ένα κατάστημα όπου λέει υπάρχουν μέσα ανεμβολίαστοι. Ναι. Που του στέλνουν στο email μου. Το προωθώ στην Δημαία, πηγαίνει η Δημαία, κάνει έλεγχο, μου στέλνει πίσω αναφορά. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Δεν βρήκανε. Στέλνω πίσω στο email, κάναμε έλεγχο, δεν ισχύει η καταγγελία σα. Δεν υπήρχε ανεμβολία. Μα απαντάει. Κάνετε λάθος, μπήκανε μέσα, ήταν τρεις που τους είχαν βάλει στη γωνία, τους βγάλανε από την πίσω πόρτα, περιμένανε να παίξουν και μάλιστα έφυγε ο έλεγχος, μπήκαν μέσα. Ναι. Ερώτηση. Άμα θέλει η κοινωνία να σε κοροϊδέψει, μπορεί να φτιάξει το κράτος ελεκτικό μηχανισμό. Γι' αυτό τη λες υποχρεωτικός εμβολιασμός και πάμε να σε κοροϊδεύει. Μα και στον υποχρεωτικό θα κάνουν ψεύτικα προσωπικά. Το θέμα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό θα περάσουμε όλοι από τον εμβολιασμό, κύριε Υπουργέ. Το θέμα, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι αν μπορεί να συνεννοηθεί καλόπιστα με του ανθρώπου. Δεν υπάρχει ένα εξτρέσει στου 10. Εντάξει, εντάξει. Λέμε να μιλάμε πρακτικά και λογικά μεταξύ μα. Ναι, άρα ετοιμαστείτε να ενισχύσετε τον κύριο Καβαθά. Ετοιμαστείτε να ενισχύσετε τον κύριο Καβαθά. Ποιον θα ενισχύσουμε? Τον κύριο Καβαθά. Εννοώ του. Από πού σα ήρθε αυτό? Διότι ο κ. Καβαθά ζητάει, το εμπόριο ζητάει. Ναι, δικιά του είναι, δουλειά του, να ζητάει. Δεν υπάρχουν άλλα μετανήσει, τελειώσαν αυτά. Μάλιστα. Τέρμα. Και το λέω έτσι κάθε κοφτά για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Εγώ απλώς θέλω στο τέλος της ημέρας να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί. Και κάνοντας κάποια στιγμή. Αν με επιτρέπετε, χίλια συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω την τέλη. Θέλω να καταλάβουμε τώρα για την μέτρα στήριξη που μου είπατε, για να καταλάβετε και γι' αυτό ο κ. Καβαθά και ο κάθε κ. Καβαθά που είναι και μόνο και πολύ συμπαθή. Λοιπόν. Στην αρχή της πανδημίας τους είπα στο γραφείο μου, στον κύριο Καβαθά συγκεκριμένα, στον κύριο Χατζηδοδοσίου, τότε στον Άιμνησο τον Μίχαλο, τώρα στον Πρατάκο, σε όλους. Ένα απλό πράγμα. Παιδιά, τώρα που είναι το εμβόλιο, αλλάξαν τα πράγματα. Οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης θα εμβολιαστούν. Έλεγα εγώ τον Ιούνιο, αν θυμάσαι την τέχνη, για σας τα έλεγα. Οι χώρες που δεν θα εμβολιαστούν θα βρεθούν χωρίς χρήματα αυτή τη φορά στην πανδημία. Για ποιο λόγο? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείεται να ανοίξει το μπουκί πάλι. Διότι θα πούνε οι Ευρωπαίοι που έχουν τα λεφτά, κύριοι, σας δώσαμε το εμβόλιο. Δεν κάνατε το εμβόλιο. Κακό του κεφαλιού σας. Τι έχει γίνει σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε, 8 μήνες μετά? Οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, οι πλούσιες δηλαδή χώρες, είναι όλες εμβολιασμένες άνω του 80%.
έχουν κρούσματα, δεν έχουν πίεση στο σύστημα υγεία του και σε θανάτου. Και δεν του ενδιαφέρει τι γίνεται στον Νότο. Και άρα πια αυτοί τι λένε, ναι. Λεφτά, όχι. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Αλλά και στον Νότο δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και στον κύριο Χατζηδοσίου και σε όλου πρέπει να καταλάβουν. Ναι. Ναι. Ότι αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος. Και μετά θα πάνε όλοι μαζί στο Τσίπρα. Και μετά θα πάνε όλοι μαζί στο Τσίπρα, κύριε Υπουργέ. Και μετά θα πάνε όλοι μαζί στο Τσίπρα και θα του πούνε ήρθαμε. Θα του βρει λεφτά ο Τσίπρας. Δεν ξέρω τι θα του βρει, πάντως θα πάνε όλοι μαζί στο Τσίπρα. Εντάξει, ο κόμμα δεν είναι όπως από τα 15. Το εύχομαι, το εύχομαι, το εύχομαι, το εύχομαι ολόψυχα, κύριε Υπουργέ. Αλλά τι έχω τι αμφιβολίε μέσα μου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μα. Υπουργοί, πρόεδροι συνδικαλιστών, εργαζόμενοι, εργοδότες, δημοσιογράφοι, είμαστε στην ίδια βάρκα. Ναι. Για να πάει καλά αυτή η βάρκα που πηγαίνει καλά, που η οικονομία μας δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, που στον πληθυσμό είμαστε χαμηλότερα από όλους στην Ευρώπη, που επενδύσεις πάνε τόσο πολύ καλά, δεν πρέπει αυτό το ωραίο. Αν μου επιτρέπετε, έφαλα δύο επιχειρήματα τώρα. Επειδή μου είπατε για αστυνομία, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ σώμα το οποίο. Η δομή του, η ιδεολογία του είναι η υπακοή στην εντολή να λέει δεν αποδέχομαι την εντολή. Δεν μπορείτε. Αλλά μπορέστε. Τι να κάνουμε. Τι να πω. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν το κατανοώ. Δεν το κατανοώ. Γι' αυτό μπορεί να σταματούσαν κατά διώξεις στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να σα πω τι συμβαίνει στα αλήθεια. Και θέλω και ένα τελευταίο να εξηγήσω το ακούω. Έχω και ένα δεύτερο επιχείρημα. Έχω και ένα δεύτερο επιχείρημα. Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Πώς εκεί εμβολιάστηκαν όλοι. Πού εμβολιάζεται, δεν βγήκαν τι μονάδε που δίδε σε αναστολή. Τι λέτε. Όχι, όχι. Είναι όλοι εμβολιασμένοι όμως. Όχι, δεν είναι όλοι. Είναι όλοι όσοι μείνανε. Σα είπα στο σύνολο αυτού του κλάδου βγήκαν 6.500 άνθρωποι. Ωραία, μισό λεπτό. Παρακαλώ, επειδή έχω γνωριμίε σε αυτήν το χώρο, παρακαλώ να μου υποθεί επισήμω από το όργανο, το συλλογικό, αν υπήρξαν και πόσε απολύσει εργαζομένων από μονάδε. Αναστολέ. Αναστολέ. Ναι. Ναι. Και αν αυτέ οι αναστολέ έγιναν απόλυση στο μεταξύ. Δηλαδή δεν είναι απόλυση, όχι. Προϊόντος του χρόνου, αυτό εννοώ. Δεν έχουν γίνει. Είναι παραμένουν αστολές. Ωραία, εγώ θέλω να το συζητήσω αυτό γιατί. Γιατί σημειώστε ότι οι μονάδες φροντίδας στα νοσοκομεία που βάλαμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ήταν ο κλάδος της κοινωνίας μας με τον υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού. Δηλαδή με το χαμηλότερο ποσοστό αντιδρούντων. Αυτό εννοώ. Ναι. Δεν εννοώ στα νοσοκομεία μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εννοώ τα γυροκομεία. Στον ίδιο νόμο ήταν. Στον ίδιο νόμο, μάλιστα. Ξαναλέω. Να σημειώσετε ότι αυτοί οι 6.000 κάτι βγήκαν σε αναστολή. Ναι. Ήταν από το κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας που το ποσοστό εμβολιασμού ήταν το υψηλότερο. Λοιπόν, για να καλάτε πόσο δύσκολο είναι αυτό που λέτε. Κατάλαβα. Πάμε λίγο να πούμε για τις εκκλησίες. Μόλις γυρίσω, να κάνω διάλειμμα. Όχι, να πούμε για τις εκκλησίες. Να κάνω διάλειμμα. Επειδή έχω ξανά το πρωί και ανοίγω το σκάκι. Το κατάλαβα. Να κάνω διάλειμμα όμως. Μπουρλίζομαι μετά. Ναι, το κατάλαβα. Να κάνω διάλειμμα όμως. Τα είπα όλα εγώ το πρωί στην τηλεόραση. Να κάνω διάλειμμα. Αφού δεν κάνω, δεν κάνω φωνή. Να κάνω διάλειμμα. Επιτρέψτε μου, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, ορίστε, εκκλησίες. Πάμε λίγο πάλι. Είχα μείνει στις εκκλησίες. Ναι, ναι, και υπάρχουν μια σειρά διαφωνιών και για τα υπόλοιπα, έτσι θα τα πούμε μετά. Όχι, θέλετε, θα είμαι εδώ. Εντάξει, είμαι ήδη στο αυτοκίνητο καθοδόν για το Υπουργείο. Ωραία. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εδώ θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, να δούμε τη σειρά, τελειώνουμε τις συζητήσεις. Μπα και συνοηθούμε ποτέ στην Ελλάδα. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε, εκκλησίες τώρα. Ακούω και εσά. Εγώ ομολογώ ότι λυπούμαι που ακούω εσάς. Ναι. Δεν κάνω παρατήσιμο ότι που ακροατή σας. Ναι. Λέω τη γνώμη μου και εγώ παιδιά μου έχω δικιά μου από τη γνώμη μου. Εννοείται. Φυσικά. Προφανώς εννοείται. Πολύ ωραία. Ναι. Λυπούμαι που ακούω και εσάς να επαναλαμβάνετε το ίδιο επιχείρημα ότι εξέχασαν τις εκκλησίες για λόγους πολιτικού κόστους κτλ. Πάμε λοιπόν με τι γίνεται με τις εκκλησίες. Πρώτον υπάρχουν ένα θέμα εδώ αρχής, αξιωματικό και ένα θέμα πρακτικό. Πάμε σου πω το θέμα του αρχής. Είναι δυνατόν να λέμε στα σοβαρά, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι εξομοιώνουμε την ανάγκη του πιστού για τη θρησκευτική λατρεία με το να πάει να κόψει τα νύχια της μια κυρία να φτιάξει τα μαλλιά της ή να αγοράσω εγώ ένα παντελόνι. Δηλαδή η αξία της θρησκευτικής λατρείας και της ασκήσεως της λατρείας και των πιστών έχει την ίδια αξία στην Ελλάδα. Έτσι όπως το θέτετε, όχι, αλλά σε καιρό πανδημίας, όταν σούρνεται μια αρρώστια που σε σκοτώνει, που μπορεί να συντηθεί. Μπορεί, αλλά πρέπει να συντηθεί. Όχι, είπατε. Ναι, ναι. Έτσι όπως σε σχέση με το παντελόνι, δεν θα το συγκρίνω το παντελόνι με το κεράκι. Μπράβο. Δεν θα το συγκρίνω. Αυτό είναι το αξιωματικό, λοιπόν. Δεν θα το συγκρίνω. Όμως. Για τον πιστό είναι πνευματική τροφή. Τροφή αναμφίβολα. Δεν το συζητώ. Μπορεί αυτός που δεν πιστεύει να μην το καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Για μένα που πιστεύω όμως, σας διαβεβαιώ, είναι απολύτως. Ναι, αλλά τώρα έχουμε έναν κορονοϊό και μια πανδημία. Τον έχουμε ή δεν τον έχουμε.
τον έχουμε. Μπράβο. Είπα όμως ότι υπάρχει ένα θέμα αξιωματικό που εξήγησα, ναι. Υπάρχει και ένα θέμα πρακτικό. Ναι. Ποιο είναι το πάμε πρακτικό. Να δούμε το πρακτικό. Ποιο είναι το πρακτικό. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε βάλει στην εκκλησία και στους ιερείς και στους ψάλτες και σε όλους και σε αυτούς εμβόλιο rapid test. Δηλαδή, ως προς τη δομή της λειτουργίας της εκκλησίας. Το οποίο κανείς δεν ξέρει ποιος το ελέγχει. Υπάρχει ένα θέμα, πρακτικό. Υπάρχει ένα γενικό θέμα πρακτικό. Ελέγχου αυτών των rapid λοιπόν των τεστ. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν στο πρακτικό. Ναι. Γιατί εγώ δεν τα πιστεύω ότι γίνονται. Πάμε λοιπόν στο πρακτικό. Ορίστε. Μην με διακόψω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε. Και μετά να πείτε τι θέλετε. Ορίστε. Γιατί ο κυριότερος λόγος, εγώ μπορεί να είμαστε πλέον και προσωπικοί φίλοι, αυτό είναι άσχετο με ότι είμαι ακροατής σας. Είμαι ακροατής εδώ και 15 χρόνια, 20. Γιατί μου αρέσει η λογική. Γι' αυτό είμαι ακροατής. Εγώ πιστεύω το βασικό χαρακτηριστικό των ακροατών του Άρη του Πρωτοσάλτη είναι η λογική. Πάμε λοιπόν να το δούμε λογικά. Ας πούμε ότι λέγαμε χθες ότι όλοι οι πιστοί στην εκκλησία περνάνε ή εμβολιασμένοι ή με rapid test. Αυτό που φωνάζουν όλοι οι αριστεροί και το ψηφίζετε κι εσείς. Μάλιστα. Ας πούμε το λέγαμε. Και στέλνουμε τον έλεγχο στην εκκλησία. Δηλαδή την ώρα της Θείας Λειτουργίας να μπει η αστυνομία μέσα στην εκκλησία. Όχι, εκκλησία το, τώρα και το... να πει σταματήστε την λειτουργία, τώρα. Όχι, όχι, να ελέγξω αν αυτό, έχετε αυτό είναι, αυτό, όχι, αυτό μα δεν όταν είναι βάλεις το, παρέτω, ναι. Όταν βάλεις την κία ότι πρέπει να έχεις υποχρεωτικό rapid test εμβόλιο, δεν πρέπει να έχεις και έλεγχο. Πόσο βάλεις τότε. Ο νεοκόρος, η κυρία, ο κύριος, πρώτης εισόδου δεν μπορεί να ζητήσει αν είναι εμβολιασμένος. Όπως ο καταστηματάρχης. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού έχουμε πανδημία. Ένα λεπτό. Ναι. Το καταστηματάρχη δεν πάει η αστυνομία και προσπαθεί να ελέγξει ο καταστηματάρχη σε κακά δουλειά του. Δεν πάει. Δεν μπαίνουμε εμείς σε εστιατόριο και λέμε stop, να μην έχετε προσωπικά. Ναι. Μπορεί να το κάνουμε αυτό στην εκκλησία. Όχι, 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 όχι στη διάρκεια της λειτουργίας, μα είναι σωστό. Στην αρχή, στην είσοδο. Στην είσοδο. Και φτάνει ένας που δεν έχει το ράπι. Ναι, δεν θα μπορείς να απαγορεύσεις σε χώρο λατρείας. Ναι. Που είναι άσχημο. Θα κάνει την προσευχή του για... το σταυρό του απ' έξω. Κύριε Ποτοσάλτε, ξαναλέω. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Αμα έχουμε ή δεν έχουμε πανδημία. Λατρεία. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και δια της βίας να του πεις δεν μπαίνει. Όχι, δεν είναι βία. Είναι ότι έχεις πανδημία. Βία, ποια είναι η μεγαλύτερη βία, η πανδημία ή η άλλη βία. Η βία του κατηγανάφτη. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι στην πραγματικότητα το μέτρο αυτό στην θρησκευτική λατρεία είναι ανεφάρμοστο. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλουμε να εφαρμοστεί, κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, γιατί όχι, δεν θέλουμε. Σεβόμαστε, ναι. Σεβόμαστε την αξία και την λειτουργία. Αν μου επιτρέπετε, λατρείας. Δεν θέλετε, όχι μόνο εσείς ως κυβέρνηση, δεν θέλει ούτε ο ιερέας, ούτε ο καντιλανάφτης, ούτε διοικητικά ο πάνω από τον ιερέα θέλει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Ισχυρίζομαι ότι όλοι αυτοί που αναμασούν. Τα περί εκκλησίας από το πρωί, εξαιρώ εσάς γιατί παρασυρθήκατε. Απλώς δεν παρασύρθηκα, δεν παρασύρθηκα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έχει αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Δεν παρασύρθηκα καθόλου, δεν αφήσω να με παρασύρει η αριστερά και ο Τσίπρας. Όχι, όχι. Έχω τη γνώμη μου, κύριε Γεωργιάδη. Είναι σοβαρά ότι το κράτος μπορεί να παρέμβει στη θρησκευτική λατρεία. Γι' αυτό και η θρησκευτική λατρεία, κύριε Πρωτοσάλτε, προστατεύεται από το σύνταγμα. Δηλαδή, ο πιστός δεν έχει μυαλό. Ο πιστός δεν έχει μυαλό. Εγώ συγγνώμη δεν δηλαδή. Όχι. Έχει μυαλό. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο πιστός, όπως και εγώ που πάω και ανάβω το κερί μου, πάω με τη μάσκα, κύριε Γεωργιάδη. Ο επίσκοπος μας πιστός είναι και εμβολιασμένος. Ναι. Και δεκάδες μητροπολίτες μας έχουν δει. Δεν τους είδα να κάνουν και τον τεράστιο αγώνα υπέρ του εμβολιασμού. Δεν τους είδα τώρα. Έχω άδικο. Δεν πειράζει. Αφήστε με να έχω το άδικο. Έχετε άδικο να σας πω γιατί. Ναι. Υπάρχει την περίπτωση του Μητροπολίτη εκεί στη Λάρισα που άμως το ένας και ένας άλλος στην Κρήτη 2. Και ένας παπάς κάτω στην Κρήτη 2. Η Εκκλησία της Ελλάδος έβαλε και διάβασαν σε όλες τις ναούς και διαβάζουν ακόμα τις Κυριακές προτροπή για τον εμβολιασμό και επειδή εγώ μιλάω με ιερείς και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, πρέπει να σου πω ότι την ώρα που διαβάζουν αυτά στις εκκλησίες από κάτω τους δίνουν οι αντιεμβολιαστές αναθέματα. Mm. Αυτά που τραβάτε εσείς με τα μηνύματα τα υβριστικά και τραβάω και εγώ, τα τραβάνε και οι ιερείς και οι μητροπολίτες που προφορώ. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα όσο το λέμε σε ένα μικρόφωνο. Ναι. Είναι πιο σύνθετο. Ξαναλέω, είμαστε σε μια χώρα που δυστυχώς το 35 περίπου της 100 των συμπολιτών μας έχει επιλέξει να μην εμβολιαστεί. Δεν είναι αυτό ένα κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο που χρήζει μελέτης για τι συμβαίνει και πώς εννοείται. Δεν είναι πότε το πει αφοριστικά. Δεν πήρε μια κία ο Γεωργιάδης και άμα είχε πάρει την κία θα είχε τελειώσει.
Μακάρι να ήταν έτσι. Να πάω να γράψω την κοίτα να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Τι λοιπόν, να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Δεν έχουμε ένταση. Δεν θέλω να τα συζητάμε έχουμε... με. Ακούστε, έχουμε με ένταση δεν γίνεται. Διακούστε. Ναι. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά. Ναι. Λέω τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά από και τον Πλεύρη, τώρα από το παιδί σκίζεται. Ναι. Πάνω από όλους ο πρωθυπουργός. Όλοι έχουμε σκιστεί για αυτή την πανδημία. Ναι. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Υπάρχει μέρα που δεν έχουμε πάρει κάποιο μέτρο. Που δεν έχουμε σκίσει πάνω το πρόβλημα. Ναι. Που δεν έχουμε προσπαθήσει να βρούμε λύση. Δεν έχει γίνει, να σας πω, αυτό που θα πω είναι καθαρά, αυτό που θα πω δεν έχει μετρηθεί και νομίζω ότι πρέπει να το μετρήσουμε αυτό, δεν ξέρω. Ωραία. Για τον, έχει βγει σε δημοσκόπηση, πραγματικά τώρα τα έχω σκαλώσει, έχει βγει πόσο τη εκατό των πολιτών είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας και πόσοι όχι, έχει βγει αυτό, το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι είναι οι περισσότεροι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Υποχρεωτικότητας. Έχω δει νομιλομία. Μάλιστα. Και εμένα με ρωτήσετε. Η λογική, θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη, είναι με την υποχρεωτικότητα πάντως. Και εγώ, αν με ρωτήσετε σε δημοσκόπηση, υπέρ της υποχρεωτικότητας θα ψηφίσω. Ναι. Όταν όμως θα πρέπει να πάρω απόφαση και να δω, σας είπα, τις πρακτικές παραμέτρους, ναι, το πώς δηλαδή αυτό που λέω εγώ και το σκέφτομαι σωστό εφαρμόζεται στην πράξη, σας διαβεβαιώ ότι η θεωρία από την πράξη έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Εσείς ωραία το λέτε στο ραδιόφωνο, πολύ λογικά ακούγεται, πάντως, ναι, και πολύ όμορφα, ναι, το διατυπώνεται. Ναι. Εγώ πάντως πάω με τη μάσκα μου, έχω έναν μικρό ναό εδώ, κύριε Γεωργιάδη, εδώ στο Νέο Φάλιρο, υπάρχει ένας πολύ μικρός ναός, ο οποίος κατά τις 11 η ώρα τον κλείνουν 12 η ώρα. Πάω κάποιες φορές και ανάβω το κεράκι μου. Αλλά πάω με τη μάσκα μου, ειλικρινά σας το λέω. Δεν προσποιούμε και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Για το ναό πάντως. Ένα λεπτό. Ναι. Αν η Ελλάδα μας είχε 11 εκατομμύρια πολίτες, ναι, που συμπεριφέρονται με την υπευθυνότητα του Άρη Πορτοσάλτε, η Ελλάδα θα ήταν αυτή που είναι σήμερα. Λοιπόν, τώρα... Οι ισχυρίσματα θα ήταν πολύ καλύτεροι. Ναι. Δεν είναι όλοι όμως τον Άρη Πρωτοσάλτε. Ναι, πάντως... ναι, η κοινωνία δεν είναι μόνο για τον Άρη Πρωτοσάλτε και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Η κοινωνία είναι για όλους. Ναι. Είναι και αυτό που δεν φοράει η μάσκα να πάει στο ναό. Αυτό θα σας εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, πάντως μου είπαν στο διάλειμμα ότι οι ανεμβολίαστοι στις δημόσιες δομές φροντίδας ηλικιωμένων ήταν 40% και ότι αυτό αυξήθηκε με την υποχρεωτικότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα... Όχι, η υποχρεωτικότητα δούλεψε. Ναι, ναι. Δεν είπα ότι δεν δούλεψε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπα ότι δεν δούλεψε. Ναι. Αυξήθηκε. Γιατί δεν θέλω άλλος να μείνει χωρίς μισθό, κύριε Υπουργέ, τώρα. Έμεινε ένα κομμάτι, ναι, όχι μισθό δυστυχώς, περίπου, ναι, του 80%. Που δεν εμβολιάστηκε, το οποίο μέχρι σήμερα 3 μήνες μετά παραμένει, ναι, εκτός. Τώρα, το τελευταίο μας σκέλος είναι το εξής. Το τελευταίο σκέλος, ναι, είναι το εξής. Επειδή βλέπω ότι έχει χαλαρώσει και το καπνιστικό στο μεταξύ. Έχω μηνύματα. Και αυτό αλήθεια μου λέει. Ναι, έχει χαλαρώσει. Λοιπόν, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά τον έλεγχο. Υπάρχει ένα θέμα ελέγχου, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται έλεγχος. Ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, ακούστε, ναι, να πω κάτι. Με έναν τρόπο πρέπει να κατατίθενται αυτά τα rapid test να έχουν ένα νόημα. Όπως δεν καταλαβαίνω και ανεμβολίαστη την εστίαση. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Δεν το καταλαβαίνω. Εννοείται εργαζόμενοι ανεμβολίαστοι. Και διαφωνώ πλήρως. Ναι, ναι. Δεν μπορεί αυτός που φτιάχνει, ναι, τη σαλάτα να είναι ανεμβολίαστος. Ξέρετε, όταν συζητάγαμε το καλοκαίρι για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους εργαζομένους στην εστίαση, υπήρχε μια συζήτηση όταν θυμάστε. Ναι, βεβαίως. Και αρκετό διάστημα. Εγώ επειδή μιλάω με τους ανθρώπους της εστίασης, είναι η δουλειά μου. Έτσι. Εγώ, ναι, είμαι υπουργός που είμαι υπουργός και της εστίασης, μεταξύ πολλών άλλων. Λοιπόν, ερχόντουσαν με τρόμο οι διάφοροι εργοδότες και εκπρόσωποι τους. Ναι. Για ποιο λόγο νομίζετε? Ναι. Γιατί μου λένε δεν βρίσκω σερβιτόρο ούτε για δείγμα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Και αν τυχόν, ναι, τους κάνετε με υποχρεωτικό εμβολίο και μας φύγει αυτό το 20-25%, θα πρέπει να βγαίνουμε μόνοι μας να σερβίρουμε. Ναι. Θέλω να σας πω και πάλι ότι η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη απόσταση. Τι να πω, κύριε Υπουργέ, και άλλο σχέδιο τι λέει. Και άλλο σχέδιο τι λέει. Γιατί τώρα, άμα, ναι, το πω, πάλι εγώ θα γίνω κακός και εμένα θα σούρνουνε και θα τρέχουνε. Όταν το επίδομα είναι το ίδιο με το μισθό, θα πάει ο άλλος το επίδομα. Και επί δύο χρόνια η κυβέρνηση μοίρασε επιδόματα. Τι να κάνω εγώ τώρα, ιδρύεται. Βλέπετε πώς το ένα φέρνει το άλλο. Δεν θα βρει υπάλληλο, βέβαια. Δεν θα τον βρει. Πώς θα τον βρει? Τα επιδόματα έχουν κοπεί. Ναι. Και σας είπα και πριν να μου είπατε ότι ζητάει ο κύριος Καβαθάς λεφτά, σας είπα, ναι, λεφτά δεν υπάρχουν για το κύριο Δράν. Δεν μπορώ, κύριε Γεωργιάδη, και εγώ υπάρχουν μέρες που λέω πού πάω πρωί-πρωί ο βλαμμένος. Από τις 5 τα χαράματα που ξυπνώ. Αλλά πρέπει να δουλέψω, κύριε Γεωργιάδη, γιατί αν δεν δουλέψω εγώ, δεν δουλέψει η σύζυγός μου, δεν θα φάμε ψωμί. Είναι πολύ απλό. Αν έχουμε λοιπόν πολυτελείας Έλληνες πολίτες, να το μάθουμε. Δηλαδή αν το 40% των Ελλήνων πολιτών, συμπατριωτών μας, τα έχουν σιαγμένα, εμείς οι υπόλοιποι ψοφάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που είναι πολύ απλό, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ απλό.
Δεν ξέρω αν τα έχουν φτιαγμένα ή όχι. Φοβάμαι ότι τα έχουν φτιαγμένα. Είτε με ένα επίδομα από εδώ, είτε με τα επιδόματα του Τσίπρα. Πώς τη λέγανε, τη Αχτσιόγλου, και από εδώ από εκεί τα τακτοποίησαν στη ζωή του. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ξέρω ότι δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας έχει αποκτήσει πολύ αρνητική προδιάθεση του εμβόλιο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι τελείως εκτός λογική και δεν μπορεί να μιλήσει μαζί τους. Ένα άλλο κομμάτι έχει εκδράσει γιατί, ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν πρέπει να τους πιέσουμε ή για διάφορους άλλους λόγους. Δεν είναι εύκολη διαχείριση αυτού του κομματιού. Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνω. Μικρό. Εννοείται, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό όμως έχουμε κράτος και έχουμε κυβέρνηση. Και παίρνει τη μία απόφαση, βουτάει στα βαθιά και μετά εδώ είμαστε όλοι. Εδώ είμαστε. Η λογική είναι με το Μητσοτάκη. Η λογική, κύριε Υπουργέ, είναι με το Μητσοτάκη η λογική. Σωστά. Έχουμε ένα δημοκρατικό κράτος και μία κυβέρνηση που δεν θέλει να ξεπερνάει τα όρια του αυταρχισμού. Εντάξει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Κίνα κάναν καραντίνα. Έχετε δει πως κάναν την καραντίνα στην Κίνα? Τώρα δεν συγκρίνω εγώ την Ελλάδα με την Κίνα, κύριε Υπουργέ. Δεν θαυμάζω την Κίνα. Δεν θαυμάζω την Κίνα για το πολίτευμά τη. Δεν τη θαυμάζω την Κίνα για το πολίτευμά τη. Σας το δηλώνω. Άρης Πορτοσάλτε. Άρα λοιπόν ξαναλέω. Ναι. Σε μια Ελλάδα δημοκρατική που έχει ένα τόσο μεγάλο ποστό του πληθυσμού που αντιδρά τόσο έντονα, λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι οι πολλοί, κύριε Υπουργέ, για να τονώσω την κυβέρνηση και εσάς λέω, οι πολλοί, προσέξτε σε τι σημείο φτάνω, οι πολλοί είμαστε με το Μητσοτάκη. Τι άλλο, πώς θα σας το πω αλλιώς. Όποιος είναι με τη λογική. Μπράβο, είμαστε οι πολλοί. Τι να κάνουμε. Και στο δημοψήφισμα εμείς, ή κάποιοι λίγοι, βγήκαμε και σηκώσαμε δημοσίως το χέρι μας και είπαμε Ευρώπη. Εδώ ένα λεπτό. Πήραμε θέση και μας τρέχανε να μας διαγράψουν, να μας κυνηγάνε και διάφορα. Να πούμε και το θετικό για την ελληνική κοινωνία και την εξέλιξή της. Το 2015, ένα τεράστιο κοινωνικό πείραμα, όπως εξελίχθηκε αυτό το δημοψήφισμα, για να καταλάβουμε πόσοι άνθρωποι σκέφτονται στην Ελλάδα δια της λογικής και πόσοι εμφορούνται μόνο από το συναίσθημα. Μετρηθήκαμε 63-37. 37 με τη λογική, 63 με το συνέστημα. Συμφωνούμε? Ναι. Το 2021, σε ένα αντίστοιχο κοινωνικό πείραμα, όπως τα φέρνει η πανδημία με το εμβόλιο, γιατί πέραν του εμβολίου του ιατρικού καθεστώτος, εδώ μετράς, τι γίνεται στις κοινωνίες. Έχει αντιστραφεί το πράγμα. 65 που έχουμε πάει με τη λογική και 35 έχουμε με το συνέστημα. Είναι μία πρόοδο. Ναι. Δεν είναι μηδέν για την κοινωνία μας. Δεν είναι όμως ευκαταφρόνητο το ποσοστό αυτό. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό αυτό. Αυτό το ποσοστό στηρίζει τον Μητσοτάκη. Στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Εγώ δεν είπα ότι είναι ευκαταφρόνητο, ίσα-ίσα. Ναι. Και αν με ρωτάτε, και αν πηγαίναμε να δούμε στο 35% που επιμένει το αντιεμβολιαστικό, θα δείτε ότι είναι οι περισσότεροι οι ίδιοι που ήταν με το αντιμνημόνιο, οι ίδιοι που μιλάνε για τον Φέρτο Ράιχ. Είδατε το ρεπορτάζ του Ηλία Κανέλη, το διαβάσατε, για το πώς εξελίχθηκε το παλικάρι εκείνο, νέος εκείνος μαθητής που μούντζωνε. Τι είναι σήμερα? Αντιεμβολιαστής και Παντός Φιλολόπουλου. Μπράβο, άρα είναι. Ο νέος αυτός που μούντζωσε τότε από την ελληνική αριστερά είχε γίνει ήρωα. Βεβαίως, είχε γίνει ήρωα. Μάλιστα. Και έλεγα εγώ, δεν είναι δυνατόν να ειρωποιείται ένα παιδί που μου τσώνει τους γονείς του και τους μεγαλύτερους του. Και το πρότυπο σας και είναι... Κατά την άποψή μου, αυτό το παιδί δυστυχώς συγκαταλέγεται στη λούμπεν κατηγορία της κοινωνίας, κατά τη δική μου άποψη. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Λέω, το παιδί αυτό που τότε η αριστερά το αποθέωνε ως ήρωα, σήμερα προστάρει βίντεο του Βελόπουλου και λέει ότι ο ιός είναι επισυνωμοσία. Ναι. Γιατί αυτό το κομμάτι σας, λέω, της κοινωνίας, το ίδιο που τότε κατέβαινε στο Σύνταγμα και ήταν αγανακτισμένοι και φωνάζανε «Go back, Madame Merkel» και τα υπόλοιπα, το ίδιο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι που τώρα είναι κάτω του εμβολίου. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να σκεφτούν δια της λογικής, να καταλάβουν τι είναι η επιστήμη, ότι υπάρχουν κανόνες, ότι υπάρχουν δικαιώματα. Ναι, αλλά δεν μπορούν να επηρεάζουν εμάς τους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό συζητούμε, κύριε Υπουργέ. Σε μια κοινωνία, κύριε Ποτοσάλτε, δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι, επηρεάζουν. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Εντάξει. Καλή δύναμη. Τώρα, ένα τελευταίο, δεν ήθελα να φωνάξω. Ξέρετε, με φωνή μου είναι και δυνατή από τη στήριξη. Ναι. Έχει και δική μου είναι δυνατή, δυστυχώς. Ναι. Ξεκινάει από ψηλά. Πρέπει να κάνω προσπάθεια για να κατέβει. Με τους ελέγχους δεν είπαμε. Πρέπει να εντείνετε τους ελέγχους, αν θέλετε. Κάνουμε ελέγχους, ως πιστέψτε με, έχουν εξαντλήσει, η δική μου στη Δημαία, έχουν εξαντλήσει την ανθρώπινη τους αντοχή.
Κάνουμε ελέγχους ασταμάτητα. Καλημέρα. Σας λέω όμως, πρακτικός τρόπος να ελέγξεις όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει. Να είστε καλά, Για να μιλάμε λογικά πάλι. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζεται η ίδια η κοινωνία να θέλει να πάει μπροστά. Με το ζόρι δεν γίνεται. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης.